να επανέλθουμε τώρα στους ναι. ανεμβολίως εργαζομένους ναι. που θα πληρώσουν και πρόστιμο. Έως και 600 ευρώ. Μάλιστα. Ανάλογα τα rapid test, υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που πρέπει να κάνουν 2 rapid test την εβδομάδα ναι. με δικό τους κόστος. Έτσι λοιπόν, αν διαπιστωθεί ότι δεν τα έχουν κάνει, θα πληρώσουν έως και 600 ευρώ και πρόστιμο βεβαίως υπάρχουν και για τους εργοδότες. Μάλιστα. Μπορούμε να τα δούμε εντάχει την κάρτα που έχουμε φτιάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι υποχρεωμένοι για τη διενέργεια του rapid test. Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με πρακτική άσκηση. Ναι. Ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ σε δήμους περιφέρειες. Πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Καταρτιζόμενοι. Μαθητευόμενοι σπουδαστές δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών, αλλά και οι φοιτητές των ΑΕΗ. Μπορούμε να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα. Το τεστ πότε διεξάγεται, πότε διενεργείται, έναν διενεργείται. Θα το δούμε και παρακάτω, έναντι αντιτίμου με επιβάρηση του ίδιου το του εργαζόμενου σε ιδιωτικά λοιπόν. Κέντρα και διενεργείται μία φορά την εβδομάδα. Πάμε όμως να δούμε ποιους εργαζόμενους αφορά η διενέργεια 2 τεστ την εβδομάδα. Άρα λοιπόν, εργαζόμενοι σε εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφορές προσώπων, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές παραγωγές, εργαζόμενοι σε ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης και υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγή από εμβολιασμούς για δικούς του λόγους υγείας. Το πιο σημαντικό τώρα είναι αυτό. Τα πρόστιμα λοιπόν για τους εργαζόμενους, όσοι είναι υπόχρεοι να κάνουν 2 rapid test και διαπιστωθεί ότι δεν τα έχουν κάνει μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, θα κληθούν δυστυχώς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν 600 ευρώ. Για υπόχρεους με 1 rapid test θα μπορούν. Θα πρέπει να πληρώσουν 300 ευρώ και για τους ανεμβολίαστους μισθωτούς μερικής απασχόλησης. 150 ευρώ. Πάμε τώρα στα πιο βαρβάτα πρόστιμα. Έχουν και οι εργοδότες μερίδιο ευθύνης αναφορικά με το προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί. Ναι. Πάμε λοιπόν να το δούμε αναλυτικά. 10.000 ευρώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει κατατεθεί ψευδής δήλωση από πλευράς εργοδότη, γιατί τώρα οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλουν και εκείνοι υπεύθυνες δηλώσεις για το προσωπικό τους. Ναι. Έτσι. 2.000 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν αίτηση. 1.500 ευρώ για όσους απασχολούν εργαζόμενο με θετικό rapid test και δεν, ναι. δεν το έχουν δηλώσει. Και 300 ευρώ εάν δεν υπάρξει ενημέρωση προς τους εργοδότες. Μάλιστα. Έχουμε άλλη κάρτα? Όχι, αυτά είναι. Έχει λήξει η παρουσίαση. Λοιπόν, ωστόσο παραμένουμε στο θέμα. Πάμε να στο μιλήσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Είναι επόπτης δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης. Παραμένουμε στο θέμα, παραμένουμε στο κλίμα που μας έβαλε η Βάλια Μπούη. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Παπαδάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Μπούη. Καλησπέρα. Κύριε Παπαδάκη, μπαίνει στο παιχνίδι λοιπόν, όπως μας είπε και η Βάλια, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις κατά κάποιο τρόπο με τα πρόστιμα σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, να είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα άλλες δύο περιπτώσεις έχουμε ακόμα υψηλότερα πρόστιμα. 2.000 ευρώ σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποβάλλει την δήλωση που θα σας πω τώρα και 10.000 ευρώ σε περίπτωση που υποβάλλει ψευδή στοιχεία. Ιδιαίτερα υψηλά. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία μέρα που λήγει η προθεσμία προκειμένου ο εργοδότης να δηλώσει ηλεκτρονικά το σύνολο των εργαζομένων που πρέπει και εργάζονται σε αυτόν, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, τα άτομα που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Απαλλάσσονται βέβαια αυτοί που είναι σε άδεια, αυτοί που εργάζονται εξ αποστάσεως, κάθε είδους άδεια, έτσι. Όμως ο εργοδότης σήμερα πρέπει να δηλώσει όλους τους εργαζόμενους και αν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες να δηλώσει το λόγο σε αυτόν τον πίνακα. Κύριε Παπαδάκη, το καινούριο στοιχείο είναι ότι πλέον δεν θα πηγαίνουν επιθεωρητές στους χώρους εργασίας. Έτσι δεν είναι? Και ότι όλα πλέον θα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Ναι, βεβαίως. Η πανδημία ενίσχυσε τις δομές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το εργαστήριο που θα κάνει τον έλεγχο, γιατί είπαμε ότι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους το τεστ. Άρα λοιπόν εκεί που θα το κάνουν το τεστ, είτε αυτό είναι φαρμακείο, είτε ιδιώτης γιατρός, είτε κάποια ιδιωτική δομή, πρέπει εντός 24 ώρων να αναρτήσει το αποτέλεσμα. Ο εργοδότης τώρα μέσω του συστήματος Εργάνη θα το επιβεβαιώσει και όλα αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν χρειάζεται να πάνε οι επιθεωρητές του ΣΕΠ, ηλεκτρονικά και αυτόματα διαπιστώνεται η παράβαση. Παρέψα να πω ότι είναι διασυνδεμένο και με το αρχείο εμβολιασμού, δηλαδή προκύπτει και ποιοι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί και άρα απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό. Δεν ξεφεύγει κανείς δηλαδή.
Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και σε γενικές γραμμές απλουστεύεται και η διαδικασία ηλεκτρονικά πλέον, έτσι. Και γίνεται πιο περίπλοκη για τους ανεμβολίαστες. Είναι πιο αυστηρή, πιο περίπλοκη όχι τόσο για τον ανεμβολίαστο, όσο για τον εργοδότη. Και όπως βλέπουμε, αυτό το ΦΕΚ δείχνει τη δυσκολία που έχουν ανεμβολίαστοι και το ΦΕΚ που βγήκε την Κυριακή, βλέπουμε τα προνόμια που έχουν είτε εργαζόμενοι είτε πολίτες πλέον και έχουμε μία πορεία προς την κανονικότητα. Είδατε πως έγιναν ελαφρύτερα τα μέτρα, έχουμε πλέον περισσότερους ανθρώπους είτε στο λιανεμπόριο είτε στα σούπερ μάρκετ, δεν έχουμε πλέον ραντεβού στα κομμωτήρια. Η ζωή πάει προς την κανονικότητα, αλλά οι εμβολιαστές με τα νομοθετήματα αυτά, αυτοί που δεν έχουν προχωρήσει τέλος πάντων στον εμβολιασμό, ναι, μένουν πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα. Να πούμε μόνο την κατηγορία των αυτών που έχουν απαλλαγή και έχουν τη βεβαίωση από την Τριμελή Επιτροπή ότι υποχρεούνται με να κάνουν τα τεστ, αλλά είναι δωρεάν. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, οπότε νέα μέτρα προς την κανονικότητα. Ακριβώς. Έτσι. Κύριε Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.